centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ήδη βγαίνουν και στο ίντερνετ διάφορα. Καλώς ήρθατε, λέει, από πού έρχεστε, από την Καστοριά. Και όλος κόβει το χέρι που έδωσε τη χειραψία. Αντιλαμβάνεστε κύριε Σάββαπλε τι γίνεται. Πού πάμε. Θέλω λίγο να μας αποτυπώσετε και από τη δική σας πλευρά του πραγματικά τι συμβαίνει σήμερα στην Καστοριά. Προσπαθήσαμε με όσο πιο ψύχρεμο τρόπο σήμερα να δώσουμε, θα λέγαμε, τα γεγονότα. Φτάνουμε όμως πραγματικά και σε εικόνες για την Καστοριά πρωτόγνωρες. Να βλέπουμε σήμερα στην πόλη μας, κύριε Σαββόπουλε, άδεια ράφια στα μακαρόνια. Νομίζω είναι μια εικόνα που είναι εκπληκτική. Θέλετε να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, κυρίως από χθες το βράδυ, όταν σε πανελλαδικό μέσο ανακοινώθηκε ύποπτο κρούσμα στην Καστοριά, με τους γιατρούς της Καστοριάς να λένε ότι δεν θεωρείται, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα και μιλάνε απλά για ένα περιστατικό επίσκεψης κάποιου στο νοσοκομείο που πήγε μετά στο σπίτι του. Και το οποίο εγώ από την πληροφόρηση μου, κύριε Νατσούλη, είναι ότι δεν πήγε ούτε στο νοσοκομείο. Πήγε στο νοσοκομείο για 5 λεπτά, οι δικές μας πληροφόρησεις, πήγε για 5 λεπτά. Δεν μπόρεσε να περιμένει, γύρισε στο σπίτι του και εκεί υπήρξαν επικοινωνίες μετά με τον διοικητή. Για 5 λεπτά και με μάσκα σε ειδικό χώρο. Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι γιατροί, εγώ δεν είμαι γιατρός, κύριε Σαββόπουλε. Ούτε εγώ είμαι γιατρός. Είχαμε την κυρία Κοζατσάνη όμως. Δεν χαρακτηρίζεται. Που είναι και περιφερειακή σύμβουλος, βεβαίως. Είναι και μέρος του περιφερειακού συμβουλίου. Για κάθε τι που λέμε. Πρέπει να συντρέχουν ορισμένοι ποιο είναι το κρούσμα, να καταλάβουμε για να το πούμε κρούσμα. Ποιο είναι το ύποπτο κρούσμα, για να δούμε τι συμβαίνει, για να το χαρακτηρίσουμε ύποπτο κρούσμα. Αυτό λοιπόν που συνέβη στην Καστοριά, λένε οι γιατροί, όχι εγώ, δεν μπορούν να το χαρακτηρίσουμε ύποπτο κρούσμα. Και εδώ λέμε τι ζούμε, κύριε Σαββόπουλε. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι υπήρχε μια έκθεση στο Μιλάνο, όπου εκεί υπάρχουν έτσι μια σειρά από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό, οι οποίοι παρουσιάσαν τα συμπτώματα του κορονοϊού Ιταλοί. Αυτό δημιούργησε έβλογα μια ανησυχία. Και κυρίως το Fashion Week, όπου έχουμε το Fashion Week, που έχουμε το πρώτο επίσημο κρούσμα. Είχαμε περιφερειακό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχε η κυρία Ντιό, η οποία ήρθε από την έκθεση γούναστη στο Μιλάνο. Μάλιστα. Και η ίδια, ας πούμε. Θα μπείτε σε καραντίνα, ας πούμε, τώρα εσείς. Θα μπείτε σε καραντίνα. Στη Σαλονίκη, ψεκάζουν τα δημοτικά συμβούλια. Ότι πρέπει να λαμβάνονται, ξέρω, κάποια μέτρα πρόληψης, ειδικά από περιοχές όσοι έχουν έρθει, που έχει συμβεί και έχουν αποδειχθεί έτσι κρούσματα του κορονοϊού, θα πρέπει να πάμε σύμφωνα με τις εντολές τις ιατρικές, αυτό που μας λένε οι ειδικοί. Τώρα ευχής έργων είναι να μην παρουσιαστεί κανένα. Συνδυάστηκε επίσης το Fashion Week με την έκθεση της Γούνας. Σήμερα μας εξηγούν οι άνθρωποι που ήταν εκεί ότι το Fashion Week είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο το Μιλάνο και όχι σε ένα κτίριο. Υπάρχουν διάσπαρτα παντού που γίνονται διάφορα πράγματα. Ξεχωριστά για τα ρούχα και τα λοιπά, αλλού και αλλού ήταν η Γούνας. Βέβαια υπάρχει η επιστροφή κάποιων γουναράδων στο ίδιο αεροπλάνο με το πρώτο επίσημο κρούσμα. Είναι πολλά, κύριε Νατσούλη, είναι πολλά. Θα πρέπει όλοι μας, ας πούμε, να μην ξεφεύγουμε από αυτό που μας λένε οι γιατροί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν και έχουν βγει οδηγίες. Θα πρέπει να λαμβάνουμε κάποια μέτρα έτσι υγιεινής. Θα πρέπει αυτοί που έχουν έρθει από Ιταλία και ήδη το καταλαβαίνουν, ας πούμε, για κάποιο χρονικό διάστημα, για λίγες μέρες, ας πούμε, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Ναι. Έχουν να κάνουν με την ατομική τους υγιεινή, να παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα και φαντάζομαι το χθεσινό δημοσίευμα στο ΣΤΑΡ που είχε να κάνει με τον Καστοριανό. Για το οποίο ξέρετε τι είπαν οι ξενοδόχοι πριν από λίγο, ήταν ο κύριος Μαρόπουλος εδώ. Το ξέρω, δεν χρειάζεται. Αυτό κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, προσέξτε. Είμαστε τίγκα στα ξενοδοχεία και αν δεν προσέξουμε, κύριε Σαββόπουλε, όλοι μας ναι. Θα ζήσουμε δραματικές στιγμές. Ναι. Κοιτάξτε, βλέποντας τις εικόνες των άδειων, τα άδεια ράφια από τα σούπερ μάρκετ στην Ιταλία, που είδα χθες το βράδυ, γιατί σήμερα δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω ειδήσεις λόγω των υποχρεώσεων μου εδώ στο γραφείο, είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι πολύ ανησυχητικό. Θα πρέπει να πάμε σύμφωνα με τις οδηγίες. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι είναι κάτι το οποίο με την άνοδο της δημοκρατίας θα ξεπεραστεί.
είναι κάτι πολύ λιγότερο από πλευράς επικοινωνίας από τον προηγούμενο ιό, ο οποίος παρουσιάστηκε πριν αρκετά χρόνια. Αλλά ρώτησα για την κυρία Κοζατσάνη νωρίτερα. Γιατί είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Ρώτησα αν σαν περιφέρεια θα αναλάβετε ίσως κάποια πρωτοβουλία. Μου είπε ότι έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Σαββόπουλο και με τον κύριο Κασαπίδη. Δεν θα κάνει κάτι ιδιαίτερο η περιφέρεια, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, το ιδιαίτερο μπορεί να έχει να κάνει με την ενημέρωση, αλλά όπως είδατε και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, κύριε Νατσούλη, μέχρι και προχθές, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι νέο και αν θυμάστε καλά, στην αρχή μιλούσαν για ένα χρόνο επόασης από 14 ναι. έως 20 ημέρες. Και τέλος πάντων τώρα λένε έως 14. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς ό,τι θα κάνουμε θα το κάνουμε σύμφωνα με την υπόθεση του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας. Εγώ ας πούμε πριν δύο μέρες επικοινώνησα με ένα συγγενικό μου πρόσωπο, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, όπου με παρέμβησε σε έναν αρμόδιο καθηγητή, γιατί δεν είναι αρμόδιος το συγγενικό πρόσωπο, και μου είπε ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, θα πρέπει επί τη εμφανίση των συμπτωμάτων και όχι το γεγονός ότι ήρθαν 200 άνθρωποι, δηλαδή τώρα στη Θεσσαλονίκη που έχουμε ένα κρούσμα, θα πρέπει να μπει σε καραντίνα όλη η Θεσσαλονίκη, κύριε Νατσούλη. Ή αν ας πούμε παρουσιαστούν άλλα 2-3 κρούσματα, θα πρέπει δηλαδή επί τη εμφανίση και με τη συμπτωματολογία να προχωρήσει δηλαδή κάποια πιθανόν προληπτική εξέταση. Γιατί το ερώτημα το δικό μου ήταν πριν έρθει το σχολείο, ναι. εμείς ως περιφέρεια πρέπει να κάνουμε κάποια ενέργεια. Και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή, όταν όχι. δεν υπάρχουν συμπτώματα, ναι. δεν μπορούμε τώρα να πούμε τον άλλον ξέρω. Ότι θα τον περιορίσουμε κατοίκουμε για 14 μέρες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη. Και θα ξέρω. Πρέπει να είμαστε καθησυχαστικοί όσον αφορά το θέμα της μετάδοσης. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ο ρεαλισμός λέει, κύριε Σαββόπουλο, ότι δεν είναι απίθανο πραγματικά. Δεν είναι απίθανο με αυτή τη συγκυρία να έχουμε κάτι στην πλευρά. Δεν είναι απίθανο. Πρέπει να είμαστε όμως σοβαροί στην οποιαδήποτε αντιμετώπιση του. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι. Και ενημερωμένοι πάνω απ' όλα. Και ενημερωμένοι πάνω απ' όλα για να μην ζήσουμε σκηνές απείρου κάλους στην περιοχή. Είναι κάτι που θέλει προσοχή, την δέουσα προσοχή, ό,τι χρειαστεί από πλευράς περιφέρειας. Κατά την υπόδειξη του Υπουργείου Υγείας, εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τη διάθεση να το κάνουμε. Από εκεί πέρα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το νοσοκομείο, τόσο με την κυρία Κοζαντζάνη όσο και με τον διοικητή του νοσοκομείου. Ναι. Μιλάμε, ξέρω εγώ, με τους αρμόδιους. Εντάξει, κυρία Κοζαντζάνη, συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και στο κομμάτι της υγείας. Τη χρησιμοποιούμε με όλες τις ιδιότητες. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, ναι. Όλο το 24ωρο. Ακριβώς, τι να κάνουμε. Με την καλή διάθεση. Μιλήσαμε πολύ αργά το βράδυ, γιατί τέλος πάντων υπάρχει ανησυχία, επαναλαμβάνω, σε όλους. Η δημόσια υγεία, η διεύθυνση δική μας με την διευθύντριά μας την Κομιανού την Άρτημη προχθές κάναμε μια άτυπη συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή για το αν θα πρέπει να λάβουμε όπως είχατε πει κάποια μέτρα. Επικοινωνήσαμε κάτω με το πρώην κερνό αν θυμάμαι καλά και μας είπαν ότι αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα και ότι τέλος πάντων δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο πέραν της ενημέρωσης και της γνωστοποίησης κάποιων φυλαδίων που ήδη έχουν βγάλει στο δικό τους το site. Μάλιστα. Και απλούς τρόπους καθημερινής τοπικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών κτλ. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλο, μένουμε προς στιγμή σε αυτά, παρακολουθούμε τι γίνεται, ελπίζουμε να μην έχουμε πραγματικά... Όλοι το ελπίζουμε. Γιατί αν κοκκινήσει η περιοχή μας θα πάει πάρα πολύ πίσω. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη συνέχεια μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλο, που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.